καταρχάς, προσωπικά και εσένα, για εσάς, είναι μια μεγάλη εμπειρία το να παίζετε σε ένα τέτοιο γήπεδο ιταλικής ομάδας. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε μια ομάδα σαν την Νάπολη, όλοι ξέρουμε την ιστορία της. Από εκεί και πέρα δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Ήταν μια καλή προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Συνεχίζουμε. Δηλαδή, θέλετε με αποτέλεσμα, ότι θέλατε αποτέλεσμα. Να δείξετε και να πάρετε κάτι παραπάνω. Εντάξει, σίγουρα όταν έρχεσαι να παίζεις σε ένα τέτοιο γήπεδο, στόχος είναι πάντα να κερδίσεις. Ιδιαίτερα όταν παίζεις μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, ένα λάθος αμυντικό στην αρχή. Πάγαμε ένα γκολ. Το δεύτερο γκολ νομίζω είναι αστείο. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι, συνεχίζει. Κυριακό, μας φάνηκε ο ΠΑΟΚ πιο ζωντανός και να πατάει καλύτερα στο γήπεδο, στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο πρώτο, ειδικά στο πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό, φαινόταν επηρεασμένος. Σας επηρεάσει το γήπεδο, δεν ξέρω τι. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν ήταν ούτε αγχωμένος, ούτε να είχε κάποιο φόβο. Δεν μας βγήκε στην αρχή στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι. Στο δεύτερο προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε ρυθμούς, ανεβάσαμε. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Δεν το κάναμε και στο τέλος, όπως είπατε, πήγαμε να βγούμε. Το μεγάλο ερώτημα είναι 21 Αυγούστου που θα παίξει ο ΠΑΟΚ επίσημο παιχνίδι. Είναι μακριά, θα είστε έτοιμος όσο πρέπει. Η ομάδα θα είναι έτοιμη, νομίζω, να πάρει αυτό που θέλει. Εσύ πώς ένιωθες μέσα στο ΣΑΠ ΑΟΛ, ένα ιστορικό γήπεδο. Τεράστια του. Είναι ένα γήπεδο, όπως είπα και πριν, με ιστορία. Έχει παίξει εδώ, κατά την γνώμη μου, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Από εκεί και πέρα δεν λέει κάτι. Νομίζω όταν παίζει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, αυτά δεν έχουν σημασία.